Μα είναι σε φάκελοι, είναι σε φακέλους, ότι θα γίνει, κατά μέτρηση, θα μπορεί να γίνεται, είναι σε φακέλους στην ηλεκτρονική. Μα έχει, δεν έχει γίνει κατά μέτρηση αφού ήδη πέρασε. Αλλά τι να πάρουμε σύνταξη σε δύο χρόνια, θα πάρουμε σε πέντε. Ναι, και αυτό δεν λέγεται εξυπηρέτηση. Πολύ δίκιο εδώ πέρα, γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να γίνει η ανακεφαλαίωση που λέμε, η διαδικασία δηλαδή καταμέτρηση του χρόνου, όχι των αποδοχών. Η καθυστέρηση είναι δύο χρόνια περίπου. Μισό λεπτό. Για τις καινούργιες συντάξεις. Ναι. Ο παλιός όμως θα είναι μετρημένα. Ναι. Για τους παλιούς είναι μετρημένα. Έχει μετρημένες, έχει μετρημένο τι. Το χρόνο. Ασφάλισε ένα. Ναι. Και δεύτερον, τις αποδοχές της τελευταίας δεκαετίας που αποτελούν τη βάση υπολογισμού. Δεν είναι μετρημένα τα πριν από 1975. Ποια είναι η τελευταία δεκαετία. Η τελευταία δεκαετία είναι σίγουρα μετά την 1η-1η του 2002, όπου υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα. Μετά την 1η-1η του 2002 υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής. Είναι καταγεγραμμένα όλα. Αλλά... Δεν έχει ρε παιδί μου τα ένσημα του 75, του 80. Ναι. Όχι το ένσημα, κολλημένο. Δεν καρτέλα. Όχι μόνο. Στις συντάξεις που έχουν υπολογιστεί, σας είπα ότι υπάρχει καταγεγραμμένος ο χρόνος. Ναι. Σύμφωνοι. Αλλά όχι οι αποδοχές των προηγούμενων δεκαετιών. Έτσι. Πολύ σαφά είπε ο κ. Ρομπόλης ότι αν πάμε να υπολογίσουμε μια συνταξή. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Δεν είναι μετρημένα. Βέβαια. Απλώς σου καθυστερεί το χρόνο εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα σε αυτή την περίπτωση πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Τίποτα. Αντί να περιμένεις δύο χρόνια να πάρεις συνταξή, θα περιμένεις τρία, περιμένεις τέσσερα, περιμένεις πέντε. Αλλά αυτό δεν λέγεται εξυπηρέτηση. Θα πεθάνει ο άλλος και δεν θα επαναξετάσει όλες. Αυτό δεν λέγεται εξυπηρέτηση. Σάβα, δύο λεπτά. Διότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δύο πράγματα λέει. Πρώτον, περνάει στο ντούκου το σύνολο του εργασιακού βίου και άμα τη πει παιδιά. Με το σύνολο του εργασιακού βίου, αυτός που βγάζει 800 ευρώ για να εφαρμοστεί πάνω στο 800 ο συντελεστής, το 800 θα είναι 500. Λέει, όχι, θα υπάρξει επικαιροποίηση, δεν τρέχει τίποτε. Το περνάει στον ντούκου και περνάει στον ντούκου και το θέμα των συντελεστών. Αναπλήρωσης. Διότι αυτό το σκαλοπάτι που πάει σκαλοπάτι ένα δύο χρόνια, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δύο χρόνια, τρία χρόνια, στο τέλος βγάζει ότι είναι το ίδιο και καλύτερο. Λάθος. Μα εδώ πέρα έχουμε ρωτήσει τον Κατρούγκο, έχουμε ρωτήσει τον Πετρόπουλο και λέει. Εντάξει. Μα μετά τα 30 χρόνια ο συντελεστής μας είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο παλιός. Ο καθένας αυτά που λέει έχει ευθύνη για αυτά που λέει. Δεν είναι έτσι. Ναι. Εάν πάρετε σε μία ανάλυση όπως είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης, ο μέσος όρος που βγαίνει από 0,80 μέχρι 2 το 2 δεν είναι για όλο το εργάσιμο βίο, είναι για το 42ο έτος μόνο. Αυτή η εσωτερική κατάτμιση. Το βγάζει κατά μέσο όρο το συντελεστή αναπλήρωσης 1,15. Έτσι. 1,15. 1,15. Που σημαίνει λοιπόν, από το 1,50. Εγώ σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά, Γιώργο, αν μου επιτρέψει, την προηγούμενη φορά σας είχα πει, εμείς έχουμε βάλει ένα συντελεστή αναπλήρωσης στη μελέτη δική μας. Από 0,90 στα 15 χρόνια και ο ανώτερος 1,40. Η Τρόικα είχε βάλει ένα 50 και το κάτω ένα 80. Τι θέλαμε? Θέλαμε να πάρουμε από τον από πάνω 0,10. Αλλά όχι όμως να τον οδηγήσουμε και σε απομάκρυνση από την ασφάλιση, όπως γίνεται τώρα με τις εισφορές. Δηλαδή, εάν βλέπει ότι στα 25 χρόνια, ό,τι δώσει από τα 25 μέχρι τα 35, δεν θα του επιστραφεί τίποτα πίσω, τότε θα αρχίζει να διαπραγματεύεται άτυπα. Μαύρα. Ακριβώς. Ναι, επομένως, είναι και αυτός ένας κίνδυνος. Ναι. Και εκείνο που θέλω να πω σε σχέση με τη φτώχεια, επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα και ήμουν σε ένα συνέδριο πριν μερικούς μήνες για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Τώρα το 2015 όσα εξέδωσε μια μεγάλη έκθεση και κάνει ακριβώς μια ανάλυση το τι σημαίνει η παρέμβαση που κάνανε οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι τάδε σε σχέση με το θέμα της φτώχειας των συνταξιούχων και συνιστά στα κράτη-μέλη του όσα προσέξτε αυτό το θέμα ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Διότι αν είναι σε μια περίοδο που όλα ανεβαίνουν πάνω και η απασχόληση και η εισόδημα, εντάξει. Αλλά όταν είσαι σε μια περίοδο εντάξει, που θα περάσει η ελληνική οικονομία από το 10 μέχρι το 20, όλη η απώλεια εισοδήματος που έχουμε ή απώλεια απασχόλησης θα έρθει πτωτικά επάνω στο επίπεδο της σύνταξης. Πηγαίνοντας σε διάλειμμα, θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάτι. Ο κύριος Ρομπόλης, που είναι πανεπιστημιακός, δεν ξέρω αν έχει πάρει σύνταξη ή αν θα πάρει. Συνεχίζω. Πόση σύνταξη ήταν, έπαιρνε πριν, πόσα παίρνει τώρα το πανεπιστημιακός με τα 40 χρόνια που δουλεύετε εσείς? Εγώ τώρα είμαι 45 χρόνια ασφάλιση. 45 χρόνια. Βέβαια. Ωραία. Πόση σύνταξη. Ήμουν και ένα παιδί του νυχτερινού σχολείου. Mm-hmm. Πόση σύνταξη έχει μείνει τώρα? Ένα συνάδελφος που είναι με 35 χρόνια. Ναι. Παίρνει 1200 κυρία σύνταξη. Με 35 χρόνια. Πλήρη δηλαδή ασφάλιση. Βέβαια. Έτσι. Συνεχή ασφάλιση. 1200. Παίρνει τώρα. Είχε βγει πέρυσι η σύνταξη.
Ναι. Αυτός που θα βγει φέτος στη σύνταξη με 35 χρόνια. Ήδη ακριβώς. Τα ίδια, ακριβώς αυτό. Τα ίδια. Πόσα θα παίρνει? Με 3 μήνες διαφορά. Το έχετε υπολογίσει? Αν έχουμε υπολογίσει καλά, νομίζω ότι είναι 150 ευρώ λιγότερο. 140. Πράγμα το οποίο δεν το αρνείται η κυβέρνηση, ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορά, η οποία όμως λέει στην πορεία στα 3 χρόνια θα εξομοιωθεί. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θέλω να γίνω. Μισό λεπτό. Αυτό το 1200 που παίρνετε εσείς με τα 45 χρόνια. Όχι, 45, εγώ με 45 παίρνω 1600. Αυτό το 1600 με τα 45 χρόνια εργασίας απειλείται αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο? Αυτό είναι κύρια επικουρική όλα μαζί? Όχι, μόνο κύρια. Έχει και επικουρική? Βέβαια, έχει μια επικουρική η οποία ήταν 280 και τώρα θα είναι 170-180. Ωραία. Αυτό, η σύνταξη λοιπόν των 1600. Αυτή τη στιγμή, με βάση την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, απειλείται, υπάρχει περίπτωση να μειωθεί? Αυτή τη στιγμή όχι, μέχρι το 2018. Ωραία. Αλλά με τον επανυπολογισμό, η εκτίμησή μου είναι, δεν ξέρω τώρα ποιο Κουτρουμάνης επειδή ήταν και στο Υπουργείο, η εκτίμησή μου είναι ότι αν γίνει ο επανυπολογισμός, σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ, θα είναι μία ή άλλη. Σε ό,τι αφορά δημόσιο δέκο τράπεζες, θα είναι 10% λιγότερο. Θα του πούνε ότι πρέπει να πάρει 10% λιγότερο, από 5 έως 10% λιγότερο. Ναι. Αυτή είναι μία εκτίμηση. Σε όλα τα χρόνια ανεξαρτήτως αυτό. Ναι, ναι, θα κάνει επανυπολογισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι στο ΙΚΑ θα είναι μία ή άλλη. Θα του πει έπρεπε να πάρει 100 μονάδες, παίρνει 100 μονάδες. Στους άλλους θα πει ότι έπρεπε να πάρει 100 και παίρνει 105. Μάλιστα. Είναι μια αυτός ο καθηγητής, για πάμε σε διάλειμμα. Αυτός ο καθηγητής που με τα 35 χρόνια υπηρεσίας που δίδασκε και που παίρνει 1200, που βγήκε πέρυσι το 1200, ούτε αυτού να απειλείται η σύνταξη προφανώς. Μέχρι το 2018, όχι τώρα. Μέχρι το 2018, γιατί, να μιλήσω, γιατί βλέπω τον ειδικά τον Δημήτρη, τον διαφέρει λεπτομέρεια. Εκεί που πάτε για τις αυξήσεις, λέει σε ένα σημείο για τους νέους ότι οι αυξήσεις θα είναι το άθροισμα, το οποίο το λέει και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, λέει θα είναι το 50% του δίκτυου τιμών καταναλωτή και του ΑΕΠ. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει, εάν η αύξηση του ΑΕΠ είναι 2%, συν 2% δίκτυο τιμών καταναλωτή, 4. Το 50% είναι 2. Εάν ο δίκτυος τιμών καταναλωτή είναι 1, τότε δεν παίρνεις 2, παίρνεις όσο είναι ο δίκτυος τιμών καταναλωτή. Άμα είναι κάτω από το μέσο όρο. Μπράβο. Επομένως αυτό σημαίνει. Καλά, δεν ότι ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει αποκλεισμό. Η αυξητική εξομάλυση θα αργήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, αυτό ήταν μια διαδικασία. Να ολοκληρώσουμε το παράδειγμα. Ο καθηγητής αυτός που αναφέραμε με τα 1200 ευρώ. Είπαμε δεν απειλείται. Παίρνει και επικουρική. Ναι, ναι. Πόσο? Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 200 ευρώ. Άρα 1400 παίρνει στην ουσία. Αυτή η επικουρική κινδυνεύει. Αυτή η επικουρική, εάν οι δανειστές δεχτούν την αύξηση των εισφορών, ναι, η κυβέρνηση λέει ότι δεν κινδυνεύει. Αν όμως δεν τη δεχτούν, μένει ένα ερωτηματικό πώς θα αποφευθεί το ερώτημα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι αν ο καθηγητής αυτός, στο παράδειγμα μας, θα συνεχίσει να παίρνει τα 1400 ή αν δεν θα βρεθεί με 1300 στην ουσία. Ναι, εάν γίνουν μείωση και λοιπά. Ναι. Αυτό είναι, ένα ερωτηματικό πώς θα διευθυνθεί. Να προσθέσω εδώ, να συμπληρώσω ότι υπάρχει και ένα μετοχικό ταμείο για το οποίο πληρώνει ο εργαζόμενος στο δημόσιο εισφορές 4%, το οποίο πλέον δίνει 120 ευρώ και θα πάει 30% χαμηλότερα. Δηλαδή, σε αυτά που είπε ο κ. Ρομπόλης, τα χρήματα των 1.400, να προσθέσουμε και 120 ευρώ περίπου που είναι το μετοχικό.